Yes. Καλό μεσημέρι από Κύπρο, Φρίξου. Καλό μεσημέρι, πολύ φίλοι ακροατές του Ράδιο Πρώτο. Αυτή τη στιγμή να πω ότι παραθέτει γεύμα η διοίκηση στους δημοσιογράφους σε ένα ωραίο παραθαλάσσιο εστιατόριο. Να εκμεταλλευτούμε και την παρουσία εδώ των παραγόντων της ομάδας, να συνομιλήσουμε λίγο με τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον Νεκτάριο Πεντεβίνο, πριν μεταφέρουμε το ρεπορτάζ εμείς. Νεκτάριο, μετράμε αντίστροφα για το αυριανό παιχνίδι με την Βιντεορούς. Πάρα πολύ σημαντικό από κάθε άποψη. Τα τελευταία νεότερα και ακόμη να γίνει προπόνηση, υπάρχει κάτι διαφορετικό από χθες. Όντως βρισκόμαστε μπροστά από ένα καθοριστικό παιχνίδι, γι' αυτό θέλουμε να δούμε και την τελευταία προπόνηση πώς θα πάει, να είναι όλα καλά. Να δούμε και την κατάσταση του Μιλάνου, που είναι το ερωτηματικό αυτή τη στιγμή, και από εκεί πέρα θα αποφασίσει ο κύριος Μπέιν για το ποιους ποδοσφαιριστές θα πρέπει να αφήσει εκτός, γιατί θυμίζω ότι ήρθαμε 21 ποδοσφαιριστές εδώ στην Κωνσταντζά, πρέπει να μείνουν οι 18. Από εκεί και πέρα, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε συνεχώς το ίδιο πράγμα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο επιδιώκουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα που να αυξήσει τις πιθανότητες μας. Ξέρουμε ότι η Βιντεορούς είναι σαφώς πιο δύσκολο εμπόδιο από την Τούτελας. Άλλωστε, βρισκόμαστε ένα βήμα πριν μπορέσουμε να δούμε την ομάδα μας τουλάχιστον στο μήλο του Europa League. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Όμως πάντα καθρέφτης είναι το γήπεδο. Θα είναι για 7η σερή σεζόν από ελόγω και να έχει τα play-off για την Ευρώπη, αλλά είτε ούτε ούτε. Τα play-off όμω δεν μετρούν τόσο πολύ. Εμεί ξέρουμε να έχουμε παρουσία σε ευρωπαϊκό όμιλο και ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα κομβικό σημείο. Είμαστε απέναντι σε μια ομάδα που και αυτή κάνει τα δικά τη όνειρα, αλλά εμεί ξέρουμε να πραγματοποιήσουμε τα δικά μα. Θεωρείτε σημαντικότερο να κρατήσει η ομάδα το 0 ή είναι πιο σημαντικό να σκοράρει το εκτό ευρώ τέρμα? Κοίτα, ο συνδυασμός των δύο νομίζω ότι είναι το πιο θετικό αποτέλεσμα, αλλά είναι πραγματικότητα ότι αυτό που πες πρώτο, Φρίξο, είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή όταν διατηρήσεις το 0 και πάρεις τα πράγματα στην έδρα σου, τότε αυξάνεις τις πιθανότητες σου. Κοίτα, έχουμε γίνει μάστιδες και πολλών αποτελεσμάτων, όπου ο Αποέλ δεν κράτησε το 0, δέχτηκε γενικό, αλλά κατάφερε να το ανατρέψει. Αυτό είναι σαφώς πολύ πιο δύσκολο. Εμείς αυτό που θέλουμε να επιδιέξουμε είναι το 0 στην άμυνα και από εκεί και πέρα αρέσει έναν γκολ, θα είναι πολύ ευχάριστο. Και επιπλέον 5-6 προπονήσεις ουσιαστικά από την περασμένη εβδομάδα για τον ποδοσφαιριστό. Περίμενε, φαντάζομαι, πιο έτοιμους και πιο έτοιμη την ομάδα γενικότερα. Εντάξει, η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε μια ομάδα που έχει ταλαιπωρηθεί το τελευταίο καιρό και αυτό στέλνει κάποιες επιλογές. Γιατί σαφώς από εδώ θα μπορούσε να δείξει ακόμη καλύτερη εικόνα. Αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε και να εστιάσουμε πραγματικά σε αυτούς που θα είναι στο γήπεδο και αυτοί είναι που δουλεύουν και αυτές τις 6 μέρες που έχουν περάσει. Είναι ουσιαστικά ήδη αποστολή, όπως ήταν στο Τούτελας, αλλά με έξω τον Πότε. Άρα τα παιδιά αυτά είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν πάνω στην τακτική ακόμη περισσότερο, να δουλέψουν για τη φυσική τους κατάσταση. Από εκεί και πέρα πρέπει να παραλάβω ότι τα πάντα κρίνονται στο γήπεδο. Και κάτι για το μεταγραφικό κομμάτι μπορούμε να πούμε? Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που μας απασχολεί εντός της ομάδας και πρέπει να μας απασχολεί, γιατί καμία μεταγραφή δεν μπορεί να προσφέρει ουσία στον τρίτο προκληματικό, είναι το παιχνίδι. Μακάρι να έρθει ένα καλό αποτέλεσμα και όλα τα άλλα έχουν την ώρα τους. Ευχαριστώ πολύ, τον Νεκτάριο Πεντεβίνο. Αυτά λοιπόν από τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΕΛ. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή η διοίκηση παραθέτει γεύμα στους 6 δημοσιογράφους και στον ένα φωτογράφο που ακολούθησαν την αποστολή στη Ρουμανία. Μετράμε αντίστροφα για το αύριο παιχνίδι. Ελπίζουμε ότι θα γυρίσουν όλα όπως θέλουμε για να επιστρέψει από ΕΛ τα ξημερώματα της Πέμπτης με ένα θετικό αποτέλεσμα ώστε να χτυπήσει την πρόκριση μπροστά στον κόσμο του, στο γάσι και εκεί που είναι πολύ πιο ισχυρός. Άιστα, ωραία. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Φρίξο. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Ακούσαμε...